Βιβλίο θρησκευτικών που χρησιμοποιείται σε δημόσια σχολεία στην Τουρκία προωθεί την ένοπλη τζιχάντ, αγνοώντας την κατάχρηση της έννοιας της τζιχάντ από βίαιες τρομοκρατικές ομάδες όπως η Αλ-Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία. Το εγχειρίδιο αντανακλά την επικρατούσα ιδεολογία του Ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του οποίου ηγείται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος κυβερνά τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ τα τελευταία 20 χρόνια. Η έκδοση του 2019 εκδόθηκε από το κυβερνητικό τυπογραφείο σε δύο τόμους και διανεμήθηκε με τον τίτλο «Βασικές αρχές των θρησκευτικών πεπιθήσεων του Ισλάμ». Το βιβλίο τονίζει ότι η ένοπλη τζιχάντ είναι υποχρεωτική για όλους τους μουσουλμάνους και σημειώνει ότι σήμερα η έννοια της τζιχάντ συνδέεται με κακά παραδείγματα, ειδικά από τους αντιπάλους του Ισλάμ. Ισχυρίζεται ότι η τζιχάντ αντιμετωπίζεται από τους αντιπάλους του Ισλάμ ως κάτι κακό και κάτι που πρέπει να αποφεύγεται, προσθέτοντας ότι οι μουσουλμάνοι δυσφημίστηκαν σκόπιμα από αυτούς τους αντιπάλους για τζιχάντ. Το βιβλίο αγνοεί εντελώς τη χρήση της τζιχάντ από τρομοκρατικές οργανώσεις και δεν κάνει ούτε μία αναφορά στην Αλ-Κάιντα, το ISIS ή άλλες βίαιες τζιχαντιστικές ομάδες που κάνουν κατάχρηση της έννοιας για φόνο, λαϊλασία, βιασμό και άλλα εγκλήματα. Όχι μόνο αυτές οι ομάδες παραβλέφθηκαν στο υποκεφάλαιο που ασχολείται με την τζιχάντ, αλλά δεν αναφέρθηκαν επίσης σε άλλο υποκεφάλαιο που εστιάζει συγκεκριμένα στην τρομοκρατία. Δηλώνοντας ότι η τζιχάντ θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου, το βιβλίο περιγράφει τη δραστηριότητα των τζιχαντιστών ως μία από τις ευθύνες που πρέπει να εκπληρώσει κάθε μουσουλμάνος, άνδρας και γυναίκα. Το βιβλίο είναι ένα ανησυχητικό παράδειγμα του πώς η ισλαμιστική ιδεολογία του Προέδρου Ερντογάν έχει επηρεάσει αρνητικά την εκπαίδευση στην Τουρκία, με μαθητές να διδάσκονται να δίνουν τη ζωή τους στο όνομα της τζιχάντ, χωρίς καμία αναφορά στις τρομοκρατικές ομάδες που καταχρώνται την έννοια, αναφέρει το Nordic Monitor. Το βιβλίο περιγράφει όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χριστιανούς και είπε ότι η άρνηση της ένταξης στην Τουρκία, έναν κατά κύριο λόγο μουσουλμανικό έθνος, ενώ η αποδοχή δημοκρατικά και οικονομικά αδύναμων κρατών ως μέλη του μπλοκ, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το βιβλίο αντικατοπτρίζει την οπτική του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος είπε τον Απρίλιο του 2017 ότι μια φωτογραφία του Πάπα που ποζάρει με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα χριστιανικό μπλοκ. Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για το προεδρικό δημοψήφισμα, ο Ερντογάν άρχισε να χτυπάει τον Πάπα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημόσιες ομιλίες και είπε επανειλημμένα ότι η Δύση είναι εχθρική προς το Ισλάμ, διαφημίζοντας την εικόνα ως απόδειξη που έδειχνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ενιαίο έθνος απίστων. Επισημένοντας ότι αυτό που έλεγε από τότε αποδείχτηκε σωστό, με αυτή τη συγκέντρωση στη Ρώμη με τον Πάπα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν παρά μια συμμαχία των σταυροφόρων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.